και τα όσα έχει αποφέρει ή φαίνεται να έχει αποφέρει μέχρι στιγμής, ή αν θεωρείτε ότι είναι μια κίνηση υψηλού πολιτικού ή διπλωματικού ρίσκου. Κοιτάξτε, εμείς πιστεύουμε ότι η χώρα έπρεπε να είναι, όπως ξέρετε και το έχουμε δηλώσει με κάθε τρόπο, σε αυτή τη σύσκεψη η οποία θα γίνει στο Βερολίνο και νομίζω, θα πάμε εκτενώς σε αυτό και νομίζω μετά. Ότι θα πάμε αργότερα σε αυτό. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως αρνητική και η παρουσία και οι επαφές, παρεμβάσεις που έγιναν σήμερα, όμως είναι σε ένα επίπεδο το οποίο νομίζω ότι δεν αρκεί για το τόσο σοβαρό ζήτημα και για το γεγονός ότι και η Τουρκία έχει εκτραπεί το τελευταίο διάστημα, αλλά και αυτό το παράνομο και απαράδεκτο σύμφωνο με τη Λιβύη, το οποίο καταστρατηγεί το διεθνές δίκαιο, πρέπει να τιμωρηθεί, πρέπει να δεχτεί τις κυρώσεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από τη διεθνή κοινότητα και τον ΟΗΕ. Και νομίζω ότι δυστυχώς ο χειρισμός που γίνεται μέχρι τώρα είναι κατώτερος των περιστάσεων, χωρίς βέβαια εμείς να θέλουμε σε καμία περίπτωση να κάνουμε μικροπολιτική στα εθνικά θέματα. Έτσι μπορούμε να κάνουμε την κριτική μας, αλλά νομίζω ότι μέχρι εκεί είναι. Γι' αυτό ρωτούμε, θεωρείτε ότι ήταν σκόπιμο που έγινε ή πήραμε ένα μη λελογισμένο ρίσκο? Νομίζω ότι ήταν αποτέλεσμα των υπόλοιπων κινήσεων που δεν έγιναν και επομένως αυτό δεν ήταν στο επίπεδο ούτε το πολιτικό ούτε το θεσμικό που πρέπει η Ελλάδα να έχει παρουσία με τόσα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τέτοια δυναμική στις διπλωματικές σχέσεις τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι έγινε μια καλή προσπάθεια με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ήταν και παρούσα το 2018. Μόνο το 2018. Είχαν γίνει άλλες 5 διασκέψεις για τη Λιβύη, όπου δεν ήταν παρόν ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση. Έτσι, και πολλές χώρες, οι οποίες δεν ήταν το 2015, εμφανίζονται τώρα. Άρα δεν υπάρχει δικαιολογία γι' αυτό. Και νομίζω ότι η Τουρκία και το Κονγκό δεν ήταν. Ακριβώς. Ναι, νομίζω αλλά υπάρχει πρέπει λόγος που είναι παρόντες αυτή τη στιγμή. Και έτσι, η Τουρκία έχει στείλει και στρατό, στρατό και το Κονγκό. Κοιτάξτε, στη διπλωματία. Είναι υπεύθυνο στην Αφρικανική Ένωση για το θέμα της Λιβύης. Στη διπλωματία και στα εθνικά θέματα, όταν δεν παρευρίσκεσαι σε μια τέτοιου είδους κορυφαία διαδικασία όπως έγινε, ας πούμε, με τη Μάλτα για το προσφυγικό, χάνεις βήματα και διπλωματική ισχύ και γι' αυτό λέμε ότι έπρεπε η χώρα να είναι εκεί. Από εκεί και πέρα. Παρ' όλα αυτά, εγώ επιμένω. Μιλάω για την επίσκεψη Χαφτάρ. Τη θεωρείτε σκόπιμη ή όχι? Κοιτάξτε, στο σκόπιμο ή όχι, αυτό είναι κάτι το οποίο θα κριθεί, θα αποδειχτεί κλπ. Εγώ λέω ότι το να έχουμε επαφές με την πλευρά αυτή είναι καταρχάς ένα θετικό βήμα. Όμως νομίζω ότι το σκόπιμο ήταν αυτό που και εμείς λέμε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας, ότι θα έπρεπε η χώρα με τη βαρύτητα και τη δυναμική που έχει στην περιοχή να έχει παρουσία στη διεθνή συσκευή που θα γίνει στο Βερολίνο. Κύριε Βλάχο, φαίνεται ότι η Άγγελα Μέρκελ δέχθηκε πίεση από τους Τούρκους και πίεση μέσω του προσφυγικού και μεταναστευτικού για να μην παραβρεθεί η Ελλάδα εκεί, τουλάχιστον αυτό λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Εσείς πώς κρίνετε όλη αυτή την διαπραγμάτευση διπλωματική? Από τη μία πλευρά δεν είμαστε μεν εκεί, από την άλλη μεριά μάλλον επιτυχής είναι η εμπλοκή μας φέρνοντας το Χαφτάρ στην Αθήνα τρεις μέρες πριν και ο οποίος είπε ότι θα προσπαθήσει και για αυτό το οποίο μας αφορά άμεσα, δηλαδή το να μην υπάρχει από εδώ και πέρα αυτό το σύμφωνο μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Πώς το κρίνει το κίνημα αλλαγής? Το ζητούμενο είναι η κυβέρνηση να βρίσκεται στο Βερολίνο και όχι να βρίσκεται ο κύριο Χαφτάρ εδώ, γιατί νομίζω ότι η επίσκεψη του κύριου Χαφτάρ προέκυψε εσπευσμένα όταν η κυβέρνηση κατάλαβε ότι δεν θα βρίσκεται εκεί. Συμφωνείτε γιατί, δηλαδή ακριβώς με αυτό που μόλις ο κύριος ψηφίσει? Γιατί θα σας πω γιατί. Γιατί μέχρι πρότινος, για παράδειγμα, ήμουν σε ένα τηλεοπτικό πάνελ με τον κύριο Γεωργιάδη πριν δύο μέρες.